το θέμα και έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση σήμερα παρίσταται δια του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής και θα δώσει φαντάζομαι μια μάχη εκεί σκληρή. Όμως από την άλλη η κυβέρνηση επικρίνεται εντόνως, κύριε Γεροβασίλη, διότι δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω συνεχώς. Ακόμα και τους ανθρώπους από το ΤΑΚΒΟΤΟ δεν μπορούσα να τους μεταφέρετε χθες. Πάμε από σήμερα σε αύριο και από αύριο σε μεθαύριο. Σήμερα ολοκληρώνεται. Ξέρετε, χθες ξεκίνησε και σήμερα ολοκληρώνεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και επίσης δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, διότι θα έπρεπε να γίνει και η μεταφορά με όρους, δηλαδή διαχωρισμός, να προηγηθούν οι πιο αδύναμοι, οικογένειες, παιδιά. Να χωριστούν σε ομάδες και να τακτοποιηθούν αναλόγως. Και δεν είναι πάντα πολύ εύκολη η επιχείρηση αυτή, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί δεν ήταν εύκολη? Ακριβώς γιατί υπάρχουν ανάμεικτοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρόσφυγες που θα πρέπει με ασφάλεια και τα λοιπά να περάσουν και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι διαμέσου, τα οποία δίνουν με παραβατικές συμπεριφορές. Δεν είναι τόσο απλό. Εν πάση περιπτώσει όμως, ολοκληρώθηκε γρήγορα. Χθες ξεκίνησε, σήμερα ολοκληρώνεται. Δεν είναι. Και μιλάμε και για 600 ανθρώπους. Βέβαια, προσωρινά, έτσι. Μια ιστορία λύσης τριμήνου. Για ένα διάστημα, όπως ξέρουμε όλοι μας, καμία χώρα στην Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιο προσφυγικό κύμα. Επομένως, να μιλάμε για τα θέματα του μεταναστευτικού, αλλά τα θέματα του προσφυγικού είναι με τελείως διαφορετική κατάσταση. Αλλά το βάρος στην έχει οποία... σε εμάς, κυρία Υπουργέ. Το βάρος είναι σε εμάς και δεν η Ελλάδα. Να το βάρος αυτό. Η Ελλάδα μέσα στην οικονομική κρίση, με τόσα προβλήματα, αντιμετώπισε αξιοπρεπώς μέχρι σήμερα το ζήτημα και το διαχειρίστηκε. Με μεγάλες θυσίες ανθρώπων, εργαζομένων, αστυνομικών, στρατιωτικών. Με αυτοθυσία πραγματικά. Σε αυτό το πλαίσιο που λέτε, ναι, στο και βεβαίως χωρίς οικονομικά. Χωρίς οικονομικά. Ο Πρωθυπουργός έτρεχε χθες να επιθεωρήσει τα hotspots και καλά έκανε βέβαια. Μέσα στη νύχτα μας, δούλευε ο στρατός, γίνονταν χάμος από τη μόμα. Τα όρια μας ήταν για τις 15 περίπου Δεκεμβρίου. Να. Εκεί είμαστε. Σήμερα έχει 17-18. Άρα είμαστε συνεπείς. Με τις υποχρεώσεις μας. Η εταίροι είναι συνεπείς. Είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας παραπάνω από τις δυνάμεις μας. Και στη βοήθεια την οποία έχουμε ζητήσει και την οικονομική και την ηλική. Είναι συνεπείς και η εταίροι. Δεν υπάρχει αντίστοιχη συνέπεια. Δηλαδή, στα ζητήματα της μετεγκατάστασης έχει συμφωνηθεί για 66.000 ότι θα μετεγκατασταθούν προς τις χώρες της Ευρώπης, μόλις 100. Έτσι. Από ό,τι έχει ζητηθεί σε βοήθεια από τη Frontex, είχαμε μόλις το 1/10. Και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα με βάση αυτό που λέτε τώρα, εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί με τους ξένους, οι οποίοι και φωνάζουν και μας επικρίνουν και δεν κάνουν και αυτή τις υποχρεώσεις τους, η Ελλάδα θα γίνει μια αποθήκη με μαθηματική ακρίβεια. Μπορεί να κάνει, έχει όπλα η Ελλάδα, θέλω να πω. Υπάρχουν βήματα, δεν γίνονται τόσο γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι πολλές οι χώρες με διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετική ένταση του προβλήματος. Δεν είναι σε όλες τις χώρες το ίδιο. Έχουμε εμάς που είμαστε η πρώτη χώρα υποδοχής όλων αυτών των μεταναστευτικών ροών, που βεβαίως είμαστε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες είχαν μια άλλη λογική, προσπάθησαν να κτίσουν τύχη, να κλείσουν σύνορα. Μια τελείως αντιευρωπαϊκή συμπεριφορά. Έχουμε τη Γαλλία, η οποία δέχτηκε τα τρομοκρατικά χτυπήματα, το Βέλγιο. Το θέμα έχει πολλαπλές διαστάσεις. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, δεν και επειδή ήταν τόσο απλό. Και επειδή φαίνεται όμως, ότι... και νομίζω ότι και στη Σύνοδο, η οποία γίνεται σήμερα και αύριο, νομίζω το ζήτημα και πόσο συχνά γίνονται σύνοδοι. Μα γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε και τη Σύνοδο και έχουν. Κάθε φορά γίνονται κάποια βήματα. Πρέπει βέβαια η κάθε χώρα να αναλάβει αυτό το βάρος. Υπάρχουν αντιστάσεις σε αυτό. Θα πρέπει να καμφθούν αυτές οι αντιστάσεις, εννοώ πολιτικά, για να μπορέσει. Το βάρος συνδυάζεται και με άλλα πράγματα. Συνδυάζεται, ας πούμε, με τη διαμόρφωση της νέας Frontex. Το ρόλο της. Βεβαίως. Και το πώς θα δρά. Η κυβέρνηση είναι σύμφωνη με το προτινόμενο σχέδιο ή σκοπεύει να φτάσει ακόμα και σε βέτο στην περίπτωση που από ορισμένες χώρες επιδιωχθεί η δύναμη αυτή να δρά αυτοβούλος και αυτονόμος. Η χώρα έχει ζητήσει ενίσχυση από τη Frontex. Και βεβαίως συμφωνούμε με την ενίσχυση της δράσης της Frontex και την βοήθεια προς τη χώρα. Ποιος την ελέγχει? Αυτό όμως έχει τα όρια του. Και τα όρια βρίσκονται στην εθνική κυριαρχία και στο ποιος, με ποιο την επίβλεψη και την ευθύνη θα γίνει αυτή η υποστηρικτική δράση. Εμείς δεχόμαστε
και συμμετοχή τρίτων χωρών σε αυτή τη διαδικασία φύλαξης, ελέγχου, εμείς δράσης. Είμαστε σαφείς από την πρώτη στιγμή και επιμένουμε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε δράσεις που αφορούν και παρεμβαίνουν στην εθνική μας κυριαρχία όσον αφορά την φύλαξη των συνόρων. Και δεν θα το κάνουμε. Και από ό,τι φαίνεται, παρόλο που υπάρχει αυτό το σχέδιο που το είδαμε όλοι χθες, ως εισηγητικό, αντιδρούν πάρα πολλές χώρες σε αυτό και δεν φαίνεται ότι θα προχωρήσει και θα καταλήξει. Αυτό όμως είναι ερώτημα. Τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά, ωστόσο υπάρχει η ιδιαιτερότητα σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Εμείς είμαστε στα ευρωπαϊκά σύνορα, ωστόσο είναι και ελληνικά σύνορα, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Και πρέπει να γίνει η ενίσχυση βεβαίως και η βοήθεια βεβαίως. Δηλαδή αν τεθεί το θέμα, η κυβέρνηση μπορεί να βάλει μέχρι και βέτο, κύριε Υπουργέ. Πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί. Αν προχωρήσουν τα θέματα, θα το δούμε. Αλλά δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να περάσει τέτοιο σχέδιο. Θα γίνουν σε άλλες περιοχές, εκτός από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, νησιά, εδώ, Ελαιώνας κλπ. Άλλοι λένε πάλι για την Αμυγδαλέζα ότι ενεργοποιείται ξανά. Δεν θα υπάρξει Αμυγδαλέζα. Όχι. Η Αμυγδαλέζα δεν θα υπάρξει. Δεν θα ξαναδούμε αυτές τις σκηνές που έχει ζήσει αυτή η χώρα και για τις οποίες έχουμε καταδικαστεί επανειλημμένως για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μιλάω για την Αμυγδαλέζα με την παλιά της μορφή. Ενώ άλλοι χώροι, οι οποίοι θα ανακουφίσουν, για παράδειγμα, φωνάζουν οι Νότιοι, οι δήμαρχοι εδώ του Νότου. Φυλασσόμενοι χώροι θα υπάρξουν. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη. Ένα εύρος, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αναλόγως. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία θα θέσει και ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο, αλλά και στις συνομιλίες και των 8 χωρών και της συζήτησης με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Είναι το ζήτημα ότι πρώτον δεν έχουν ελαττωθεί οι εισροές από την Τουρκία, δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει ανταποκριθεί η Τουρκία σε αυτό. Επειδή το λέτε τώρα κάτι, εκτίμηση της κυβέρνησης, η Τουρκία υλοποιεί τα συμφωνηθέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί αποτέλεσμα το οποίο να είναι μετρήσιμο και να δείχνει ότι έχουν μειωθεί αυτές οι ροές και δεν έχουν βρεθεί μετρήσιμα αποτελέσματα στο κομμάτι της εμπορίας ανθρώπων που γίνεται στα σύνορά μας με την Τουρκία. Θα συζητηθεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει 3 δις βοήθεια προς την Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα πιο ορθολογικά και βεβαίως το μεγάλο θέμα που είναι με την κατάσταση ανθρώπων κατευθείαν από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επιμένετε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν τα hot spots στην Τουρκία. Από εκεί να ξεκινά, από εκεί που ξεκινάει το πρόβλημα. Και επιμένουμε και αυτό δεν το κάνουμε μόνο εμείς. Αλλιώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ορθολογικά. Ξέρετε, η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει ένα νησί με 1000 κατοίκους που δέχεται καθημερινά 10-15.000. Δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό εκ των πραγμάτων. Ό,τι και να κάνεις και όσο τέλειο hot spot. Άλλη, κύριε Γύρω Βασίλη, το συζητάμε μέρες το αυτό το θέμα. Έχει κάτι να αντιπαρατεθεί η κυβέρνηση, εκτός από το βέτο. Το βέτο είναι μια ακραία κατάσταση, φαντάζομαι δεν τη θέλει ούτε η κυβέρνηση να την κάνει. Τι άλλο μπορεί να κάνει η Ελλάδα, αλλιώς θα πούμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε παιχνίδι στα χέρια της Τουρκίας. Δεν θα γίνει. Ή άλλων ακραίων, όπως λέτε, κύκλων. Δεν θα γίνει. Αυτό πιστεύω ότι. Και αυτό ήθελε το χρόνο το που σας είπα πριν. Και πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται και που πολλές χώρες το βλέπουν με θετικό τρόπο, ανεξάρτητα, σας είπα, τις μικρές λεπτές διαφορές. Δεν ξέρω, το μισό Μαρόκο έχει έρθει εδώ. Το μισό Μαρόκο φεύγει, κάνει το γύρο του κόσμου και έρχεται στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο θα τεθεί και αυτό στη Σύνοδο, που έχει να κάνει με μετακινούνται οι άνθρωποι από το Μαρόκο με αεροπλάνα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί περνάνε από τη. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η Τουρκία. Η συζήτηση αυτή θα γίνει. Διότι χωρίς χαρτιά, χωρίς βίζα, παίρνουν ένα αεροπλάνο από το Μαρόκο και βλέπουμε σήμερα μεταναστευτικές ροές εδώ από την Αλγερία και το Μαρόκο, οι οποίοι είναι και ένα κομμάτι κυρίως παραβατικών ανθρώπων, που είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που πάλι χωρίς την συνεργασία της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και δεν θα ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση έχει το μερίδιο των υποχρεώσεων που της αναλογούν και βεβαίως θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτό και θα το κάνει. Αλλά το ζήτημα είναι πιο περίπλοκο. Για να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο ήρθε, νομίζω το περιμένατε, αλλά και αναφέρουμε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις αντικειμενικές αξίες. Η κυβέρνηση, η οποία έχει υποσχεθεί και πριν τις εκλογές ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή των αντικειμενικών αξιών, θα προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και όσον αφορά τις αλλαγές στην αντικειμενική αξία των ακινήτων και όσον αφορά
εφόσον είναι αναδρομικά από το Μάιο, σε πιθανές επιστροφές χρημάτων για τους ανθρώπους που έχουν κάνει πράξεις. Πρέπει να δούμε την απόφαση επισήμως, διότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθαρογραφεί, δεν έχει αποτυπωθεί. Πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε την απόφαση. Όχι, έχει αποτυπωθεί, όμως είναι συγκεκριμένη. Επισήμως και στη συνέχεια θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, προκειμένου να είμαστε και συμβατοί με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Η μείωση των αντικειμενικών αξιών βεβαίως είναι στους στόχους της κυβέρνησης και είναι και αντικειμενικό. Δηλαδή, είναι, αλλά δεν έγινε. Ενώ το είχα υποσχεθεί. Υπήρξαν καθυστερήσεις, για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέραμε και για την περίοδο που περάσαμε και το καλοκαίρι και τις διαπραγμάτευσεις και κάποια κολλήματα ακόμη και υπηρεσιακά. Ωστόσο είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αντικειμενικό. Μπορείτε να μας πείτε ότι αν το κάνετε πράξη αυτό και εφαρμόσετε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου, όπως είστε και υποχρεωμένοι, μια πολιτεία που σέβεται τον εαυτό της και τους νόμους και το Σύνταγμα, πρέπει να εφαρμόσετε τις αποφάσεις. Εάν το κάνετε, αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και μειώσεις φόρων ή θα αυξήσετε τους συντελεστές και θα μείνουν οι φόροι εκεί που είναι? Θα το δούμε αυτό. Δεν είναι επεξεργασμένο ακόμα, είναι μόλις χθεσινό όπως αντιλαμβάνεστε. Το λέω γιατί ο κόσμος αγωνιά για αυτό, κύριε Γεροβασίλη. Βεβαίως, μας έχετε τρελάνει τους φόρους και εσείς μαζί με τους προηγούμενους. Τι θα γίνει? Κοιτάξτε, η συνέχιση των φόρων, γιατί όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ιδιαίτερα νέοι φόροι δεν υπάρχουν. Είναι συνέχιση παλιών φόρων που θα θέλαμε. Αλλά δυστυχώς αυτή την οικονομική συγκυρία δεν ήταν δυνατόν να ακολουθηθεί άλλη πολιτική. Ωστόσο, θα έρθει ένα φορολογικό νομοσχέδιο, θα γίνει με άλλους όρους και πιο δίκαιος και βεβαίως είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στο ότι προχωρώντας και σταθεροποιούμενη η οικονομία και προχωρώντας σε αναπτυξιακό δρόμο θα αλλάζει η επιβάρυνση των ανθρώπων με τους φόρους, διότι δεν πιστεύαμε ποτέ, ούτε σήμερα πιστεύουμε, ότι μια οικονομία μπορεί να σταθεί με τους τρόπους που χρησιμοποιήθηκε τη συνταγή των μνημονίων, δηλαδή αύξηση φορολογίας, μείωση μισθών και συντάξεων και όλο αυτό να στήσει την οικονομία. Αυτό έχει αποδειχθεί. Στην πεπατημένη είστε, κυρία Υπουργέ. Όχι, δεν είστε πεπατημένη είστε μέχρι τώρα. Θα σας εξηγήσω. Τι έχει αλλάξει η κυβέρνηση αυτή η πολιτική, λοιπόν, επί έξι χρόνια που ήρθε χθες η απόφαση του Διεθνούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που είδαμε χθες το βράδυ αργά και που είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική και διότι αποτυπώνει το τι έχει συμβεί. Αλλά ας μην πάμε πίσω, εγώ θα το δω αν είναι χρήσιμο αυτό σήμερα. Το πίσω προφανώς ρίχνει ευθύνες εκεί που πρέπει και στον εαυτό του και αυτοκριτική, ωραία, αλλά και στις κυβερνήσεις μας που δεν διαπραγματεύτηκαν από μείωση του χρέους. Σήμερα λοιπόν δικαιώνεται και η θέση η δική μας που κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια προκειμένου να τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση για να περάσουμε στη συζήτηση για το χρέος, η οποία πια έχει συνομολογηθεί και από Ευρωπαίους. Μισό λεπτό, η έκθεση. Έχετε διαπραγματευτεί κάτι θετικότερο? Πολλά. Τι? Πολλά. Θα σας θυμίσω το πακέτο Juncker που μας ερχόταν τελεσίγραφο το καλοκαίρι και τις διαφορές που έχει από τη συμφωνία που υπογράψαμε και δεχτήκαμε. Τεράστιες διαφορές, καμία σχέση. Είχε οριζόντια μέτρα, τα οποία επίσης να θυμίσω εδώ ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση μας πίεζε να δεχτούμε αυτό το πακέτο και να μην γκρεμίσουμε τη χώρα. Δεν μειώσατε τις επικουρικές, δεν κάνατε, δεν βάλατε. Ποτέ δεν τώρα, κύριε Γεροβασίλη, δεν μειώθηκαν οι συντάξεις. Υπήρξε μια μικρή μείωση η οποία ήταν υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, ελάχιστη. Υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων όμως και όχι στις οριζόντιες μειώσεις των δανειστών για να εξυπηρετηθεί χρέος για τη βιωσιμότητα των ταμείων. Υπήρχε και μείωση. Σήμερα, πάντως, και σήμερα και έχουμε γραφή, ένα καινούργιο ασφαλιστικό. Δεν είχε γραφεί στον προϋπολογισμό το σχετικό ποσό, το μισό περίπου είχε γραφεί σε σχέση με τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ εννοώ. Δηλαδή σήμερα από τα χρήματα των εισφορών που πήρατε από τους ασφαλισμένους, δεν πήγε το σύνολο του ποσού στον ΕΟΠΗ. Το μισό, το άλλο μισό έχει πάει εκεί που ξέρουμε όλοι, στην τρύπα. Στη μαύρη τρύπα. Δεν πήγε στη μαύρη τρύπα τίποτε από όλο αυτό. Είναι για το σύστημα της ασφάλισης και σήμερα είμαστε μπροστά σε συζήτηση και πλησιάζουμε στις 15-16 Γενάρη στην ψήφιση ενός ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο επίσης σε διάψευση όλων όσων συζητούνται μέχρι σήμερα δεν θα περιέχει μείωση των συντάξεων. Είστε σίγουροι? Ελάτε τώρα να δούμε. Θέλω αυτό να τονίσω εδώ μαζί με αυτό ότι η χθεσινή έκθεση, ότι η χθεσινή συνέντευξη και του Αντιπροέδρου είπε ότι θα δεχθούμε και μέτρα προκειμένου να μην μειωθούν οι συντάξεις αντισταθμιστικά. Όχι, τα οποία αυξήσεις ετοιμάζει φορών όμως, σας είπε. Μα δεν θα κάνουμε αυξήσεις φορών. Διαβάζετε όπως θέλετε, μου φαίνεται την έκθεση, κύριε Γεροβασίλη. Είπε για όχι αύξηση φορών. Δεν προτιθέμεθα να αυξήσουμε φόρους. Δεν προτιθέμεθα να αυξήσετε τις φορές.
Η εισφορά υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου το 1% περίπου, γιατί δεν έχουν κοστολογηθεί ακόμη, των εργοδοτικών εισφορών και μιλάμε για τις επικουρικές, μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα, τα οποία θα έρθουν όμως για να καταστήσουν βιώσιμο το πιο ασφαλιστικό σύστημα χωρίς μειώσεις των μισθών. Είναι ένα σχέδιο το οποίο συζητείται βεβαίως ακόμα, θα το δούμε μέχρι τις 15 του μηνός, αλλά εδώ ο βασικός εθνικός στόχος μέσα από αυτό είναι και να γίνει η εθνική σύνταξη, την οποία δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς, η οποία δεν είναι από μόνη της σύνταξη, αλλά θα προστίθεται πάνω σε αυτή και ό,τι αναλογεί στον κάθε εργαζόμενο με βάση το επαγγελμά του. Αν καταλήξει η εθνική σύνταξη να είναι 500 ευρώ, προφανώς και δεν είναι καλό πράγμα. 500 είναι πολλά. Δεν θα είναι 500 άλλο, ευρώ. Άλλο λέω, κύριε Γερβασίλη, επειδή είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα, το οποίο είναι και κεντρικό ζήτημα και στη χώρα και στην οικονομία της και σε σχέση με την αγορά εργασίας και με όλα. Και επειδή έχουμε και πολύ ψηλή ανεργία, η κυβέρνηση είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να μας πει ότι με βάση το σχέδιό της, πρώτον, δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις και δεύτερον, δεν πρόκειται να ξανασυζητήσουμε για την επόμενη δεκαετία για το ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή θα είναι ένα μοντέλο το οποίο θα απαντά στο πρόβλημα χωρίς μείωση των συντάξεων. Ακόμα και αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθείτε σε αυτό το στόχο με τους εταίρους. Αφήστε τον κύριο Ντομπρόφσκι. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία, διότι ναι, μεν οι στόχοι είναι συμφωνημένοι, δεν είναι συμφωνημένος ο τρόπος. Έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Λέω λοιπόν, κύριε η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να προχωρήσει από μόνη της. Η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα προκειμένου να μην μειωθούν οι συντάξεις όπως έχει δεσμευτεί. Έρχονται όμως και αυτά, γι' αυτό τα επισημαίνω. Άρα θα μας ταράξετε τους φόρους από άλλη τσέπη. Το ίδιο μας λέτε τώρα, κύριε Γερβασίλη, με συγχωρείτε. Δεν σας λέω αυτό. Εγώ βλέπω ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Κύριε Οικονόμου, γιατί αν μόνο ανεβάσετε με τις εισφορές, πάλι μου μειώνετε τα εισοδήματά μου. Επομένως λέμε το ίδιο πράγμα. Αφήστε να το δούμε. Αφήστε να το δούμε σε εξέλιξη. Διότι ακούμε σε όλο αυτό το διάλογο, ο οποίος δεν έχει ανοίξει και επισήμως επί της κυβερνητικής προτάσεως, δεν έχει κατατεθεί ακόμη στα αλήθεια. Μόνο ένα περίγραμμα. Και είναι αυτονόητο το γιατί. Έχουμε ακούσει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας και τα οποία διαψεύδονται, αλλά ωστόσο δημιουργούν ένα πανικό στην κοινωνία και καλό θα ήταν να μην το αφήσουμε να δημιουργείται, διότι δεν βοηθάει ο πανικός σήμερα ούτε την πολιτική, την κοινωνική πραγματικότητα, ούτε την οικονομική πραγματικότητα. Ασφαλιστικό χωρίς επιπτώσεις ασφαλισμένος δεν υπάρχει, κύριε Γερβασίλη. Θα το δούμε. Τα ταμεία είναι άδεια. Αφήστε να το δούμε. Τρόπο με μαγικό ραβδί να γεμίσουν, εγώ δεν ξέρω. Είδατε χθες όμως και τη σύσταση, την δουλειά που ξεκίνησε να γίνεται για να στηθούν τα αποθεματικά των ταμείων τα οποία είναι μηδενικά. Μην ξεχνάμε ότι παραλάβαμε ένα σύστημα, το ξέρουν άπαντες αυτό, μη βιώσιμο και με κατασπαταλημένους τους πόρους, χωρίς αποθεματικά κλπ. Ένα σύστημα το οποίο σε λίγο δεν θα ήταν βιώσιμο, δηλαδή πέρα από ένα χρόνο που σήμερα που συζητάμε οι δύο, δεν θα υπήρχε. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν, ανεξαρτήτως συμφωνίας, σήμερα, να πάρουμε τα μέτρα για το ασφαλιστικό σύστημα. 17 Δεκεμβρίου. Και επίσης να σημειώσω εδώ και την άλλη λεπτομέρεια της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού, που είναι πολύ σημαντική τη χθεσινή έκθεση, ότι η συνταγή μείωση και μισθών και συντάξεων στην Ελλάδα δεν απέτυχε. Σε εμάς το λέτε. Σε εσάς τα κάνετε συνέχεια. Μα δεν το κάνουμε εμείς. Μα με συγχωρείτε, πάντα να κάνετε ένα άλλο αντισμισόλεπτο. Κυρία Γεροβασίλη, δεν μπορώ να σας θυμίσω το διάλογο. Το διάλογο μέχρι χθες όσον αφορά το ενιαίο μισθολόγιο, τι έγινε εδώ στο διάλογο, το δημόσιο, από την αντιπολίτευση και με συμμετέχοντες τους γνωστούς, οι οποίοι κάθε στιγμή προσπαθούν να τορπιλήσουν οποιαδήποτε θετική ενέργεια έρχεται ενάντια στη μνημονιακή πολιτική. Λοιπόν, από την άποψη αυτή λοιπόν, λέω, πρέπει να απαντήσετε σε δύο σημεία, γιατί το μεν δέλτα νητάφ λέει αυτό που λέτε, και καλά κάνετε και αναφέρεστε σε αυτό. Γιατί θα έπρεπε να είναι η είδηση της ημέρας, κύριε Λίγκη. Μπορεί, ναι, όχι, γιατί αυτό μπορεί να βοηθήσει για την περαιτέρω κουβέντα. Το Δέλτα Νητάφ όμως σας λέει ότι έχουμε και μια τρύπα 3,5 δισεκατομμυρίων. Και το Δέλτα Νητάφ επιμένει σε μια πολιτική εξαιρετικά σκληρή, ιδιαίτερα γύρω από το ασφαλιστικό, τα εργασιακά κτλ. Την οποία δεν ξέρω πώς θα απαντήσετε. Λέω να δούμε και τις δύο πλευρές. Γιατί το έβαλα και ταυτόχρονα, αυτό, ναι. Επειδή αναφερθήκατε στο ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει, είναι η ώρα να μην κοροϊδεύει ένας τον άλλον. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σήμερα να ανακαλύψετε ότι είναι μη βιώσιμο. Διότι σας θυμίζω ότι τώρα 17 του μηνός σήμερα έπρεπε να πληρώνετε την 13η σύνταξη. Δεν το ανακαλύψαμε. Την 13η σύνταξη για το ασφαλιστικό. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό για να δούμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Ελάτε. Βεβαίως.